Τον Γκέλσον πάει μπάλα στον Φούμου που κάνει το σούτ ο Χιώτης. Με τις γροθιές εκεί διωχνεί. Νούνο Μωράης εκτέλεσε το φάουλ. Κεφαλιά εμπλά έξω κόρνερ. Κόρνερ τώρα με τον Μπρούσερ για το Αποέλ. Βγαίνει ο Τζενάμο, χάνει και σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Τρίφωνος. Χρήστης Μιχαήλ πήρε αρκετά μέτρα φορά. Εκτελεί το πέναλτι. Νικάει τον Τζενάμο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάει από μια τελική προσπάθεια. Ο Νησιφόρου δοκιμάζει από μακριά το σουτ. Πολύ καλό, εξίσου καλή όμως και η αντίδραση από τον Χιώτη που παίρνει το χειροπόδημα. Ο Νουάτσι που πέρασε είναι στην περιοχή πλάγια. Παλιά για τον Ζευλάκοφ που σκοράρει. 2-0 το Αποέλ σε καθοριστικό χρονικό σημείο. Μιχαήλ, πάσα για τον Ζευλάκοφ που δεν θα μπορέσει. Συνεχίζεται η φάση. Κοσόφσκι ελευθερώθηκε, κάνει σουτ. Το Αποέλ με Κοσόφσκι και Αλεξάνδρου στη μεγάλη ευκαιρία τώρα. Το σουτ ο Τζενάμο διώχνει. Κοσόφσκι δεν βρίσκει σωστά την μπάλα. Περνά πάσα για τον Αλεξάνδρου που είναι στην περιοχή. Σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Τρίφωνος. Χρήστης Μιχαήλ ξανά από το σημείο του πέναλτι απέναντι στον Τζενάμο. Στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της ΑΠΕΠ. Να απολάβει ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΠΕΠ. Ο Νουάτσι πολύ καλή κίνηση, ελευθερώθηκε στην περιοχή. Θα τελειώσει. Θα το κάνει, τέλειωσε τη φάση, αλλά στάθηκε άτυχος. Πάει το Αποέλ μπροστά. Περνάει μπάλα Ζευλάκοφ, μεγάλη ευκαιρία. Θα την κάνει τώρα ο Ρωμός. Πετυχαίνει το 3-0. Πρώτο με εκτελεστή το Χαραλαμπίδη. Κεφαλιά και τώρα από τον Ζευλάκοφ που γίνεται πλέον το πρόσωπο της αποψινής αναμέτρησης. Ψάχνοντας τον Μαρσελίνιο. Πάει να βγει ο Γιωργαλίδης. Πρόλαβε ο Μαρσελίνιο, μεγάλη ευκαιρία για τον Αποκκιν Ήρα. Χριστοφή, περνά ωραία για τον Παντίτς. Έτοιμος για τη σέντρα, συνεχίζει ο Σέρβος. Έχει την ευκαιρία να κάνει κεφαλιά. Μεγάλη απόκριση εδώ από το Πάρτι. Καϊάφας, έκλεψε την μπάλα, πέφτει στο έδαφος. Φωνές για παράβαση. Για να δούμε και πάλι εδώ. Από αυτό το πλάνο δεν φαίνεται. Ο Κρυμαλτή πάντως πήγε στο μαρκάρισμα. Εποφελείται ο Βαϊσχάιμερ, πετά την μπάλα μπροστά για το Σεμέδο που φεύγει καλυπτόμενος. Τον ακολουθούν 2-3 παίχτες της Ομόνιας. Σεμέδο περνά από τον Βέτσερ, κάνει το σουτ έξω. Φερέιρα στο φάουλ για τον Αποκκιν Ήρα. Γίνεται κεφαλιά και χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους για να σκοράρουν. Τώρα το σφυρίγμα, φεύγει ο Καϊάφας. Ηλίας Χαραλάμπους, περνάει μπάλα πάλι, ο Πάρτι λέει όχι. Φερέιρα. Το καλό του μπορεί το αριστερό. Περνάει μπάλα και γκολ με το Σεμέδο από Κινήρας. Πάσα του Αγκύρε μέσα. Έχει ευκαιρία η Ομόνια. Ηλίας Χαραλάμπους το σούτ έξω. Δεύτερη κεφαλιά έξω. Λάμπους. Αλωνεύτης Καλιάφας. Πολύ καλή πάσα στο Χαραλάμπους που πέφτει. Σαγκάρης βλέπετε που είναι στα 2 μέτρα από τον παίκτη της Ομόνιας. Η παλιά απέναντι στο Σεμέδο με τον Βέτσελ. Περνά ο Σεμέδο, κάνει το πλασέ. 2-0 από Αποκκιν Ήρας. Στο 64ο λεπτό. Στον Αγκύρε. Γέννη σέντρα. Τζόκιτς, πολύ καλό σούτ έξω. Μακαμπέση, ο Λαδός έχει χώρο. Επιχειρεί την παγιά και φαγιά είναι καλή. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα από τον Αλέξη Γαρπόση στο 4ο λεπτό. Πάσα για τον Τασίλβα, ευκαιρία που φέρνει τον Τεγιάη. Τασίλβα! Για τον Μπαρτόν, αριστερά καλή μεταβίβαση στο έδαφος και πέναλτι για την ανόρθωση. 41ο λεπτό, Σάβιο απέναντι στον Φωτίου, εκτελεί ο Βραζιλιάνος, σώσει ο νεαρός. Το τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, φάουλ για την ανόρθωση, εκτελείται από τον Σάβιο, περνάει μπάλα, καταλήγει στα δίχτυα. Γκολ για την ανόρθωση, 2-1 στο Γασιζή, παίρνει προβάδισμα. Ο Τσόκολιτς επιχειρεί την μεταβίβαση, ο Φρούσος διεκδικεί την κεφαλιά, Σάβιο με το δεξί, καταπληκτικό γκολ από τον Σάβιο. Έχουμε τέτα τέτ, Ζάντι με πάνω Κωνσταντίνου, ο Ζάντι ανοίγει το σκορ, 1-0 η αθάνατη. Ρόκε εκτελεί κεφαλιά από το Φρέντι, το 1-1 θα γίνει από τον αρχηγό τον Κέρκες. Εκτελείται το κόρνερ. Πάει πίσω η μπάλα, τώρα θα γίνει το γκολ για την ΑΕΛ. 2-1. Ο Μιχάλτσα είναι ο σκόρερ. Ο Μιχάλτσα είναι ο λυτρωτής. Ο Μιχάλτσα είναι αυτός που κρατάει την ΑΕΛ στην τέταρτη προνομιούχα θέση. Ο Κυπέρος
Ωραία πάσα προς το μέρος του Σαγκόη, έτοιμο για τον γκολ, το κάνει. Καταπληκτικό γκολ από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Το 23ο λεπτό, Γκαστόν Σαγκόη απέναντι από τον Σιντιμπέ, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 προηγείται ο Απόλλων. Πολύ γερό προβάδισμα, κρατούν όμως μπάλα οι διεθνικούς και βγαίνουν με τον Κεμπάτσι απέναντι, περιμένει ο Αλέκου, θα του δώσει την μπάλα και τώρα θα μετύχει τον γκολ ο Αλέκος Αλέκου.